Η ΑΕΚ όμως παίζει αύριο 9:30 στη Νέα Φιλαδέλφια, στην γεμάτη από κόσμο Νέα Φιλαδέλφια, απέναντι στη Λαμία. Και ο Θάνος Γιακόπουλος θα μας βάλει στο κλίμα, όχι μόνο στο μεταγραφικό, αλλά και στο αγωνιστικό. Δηλαδή, πώς θα προετοιμαστεί η προετοιμασία, έχει γίνει. Τι επιλογές να περιμένουμε, πώς θα γίνουν από τον Ματίας Αλμέιδα σε σχέση με την αρχική ενδεκάδα απέναντι στη Λαμία και ποιες θα είναι και οι διαφορές σε σχέση με την ωραία εικόνα που είχε η ΑΕΚ στο μάτς με τον Όφη. Θα μας τα πει τώρα ο Θάνος. Γεια σου, Θάνο, καλημέρα. Καλημέρα και σε ένα Γιάννη και στους φίλους μας ακροατές. Λοιπόν, η ΑΕΚ προετοιμάζεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και αυτό είναι το πιο σημαντικό για αυτό το παιχνίδι με την Λαμία. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα. Δεν αναφερόμαστε στον Στρακώσα ή τον Βίντα Μουκουντή και τον Πύριο που θα παίξουν κανονικά. Υπάρχει μια περίπτωση να δούμε αντί του Ρότα τον Οντουμπάτζο να παίζει από δεξιά και αυτό και μόνο για να τον ξεκουράσει, επειδή έχει 4 συνεχόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια ο Ρότα και έχει αγωνιστεί και σε όλα τα παιχνίδια της προετοιμασίας. Οπότε μπορεί να υπάρξει, επαναλαμβάνω, μπορεί να υπάρξει μια τέτοια αλλαγή στην αμυντική γραμμή. Στη μεσαία γραμμή ο Σιμάνσκι με τον Πινέδα έχουν σίγουρα η παρουσία και από εκεί και πέρα πίσω από τον σεντερφόρ που θα είναι ο Γκαρσία μπορεί να είναι ο Ιούμπισιτς, μπορεί να είναι ο Τσούμπερ ή κάτι άλλο που έχει στο μυαλό του. Ή ο Λαμέλα. Ή ο Λαμέλα, ακριβώς. Δεξιά θα είναι ο Ηλίασον, γιατί όπως έχω πει θέλει λίγο να ξεκουραστεί ο Άμραμπα να μην τον φορτώνει. Έτσι κι αλλιώς θα μπει ως αλλαγή αν χρειαστεί. Και αριστερά τώρα εκεί δεν ξέρω, μπορεί να είναι και ο Κοϊτά ή ο Γκατζίνοβιτς. Νομίζω εκεί παίζεται αν θα είναι ένας από τους δύο στην αριστερή πλευρά. Ναι, και υπάρχει πάντα και η επιλογή του Περέρα. Δηλαδή ο Περέρα υπάρχει ως επιλογή και στο 8 και στο 10 και στα αριστερά και ο Λαμέλα υπάρχει ως επιλογή και στο 10 και στη δεξιά επίσης. Όπως αντιλαμβάνεις οι επιλογές υπάρχουν. Επιλογές υπάρχουν αρκετές. Οπότε θα δούμε τώρα πλέον το Σάββατο το βράδυ πώς θα παρατάξει ο προπονητής την ομάδα που επαναλαμβάνω βρίσκεται και σε καλή ψυχολογική κατάσταση αλλά και γενικότερα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών εκτός από τους δύο, τον Πρινιόλι και τον Γιώσο. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον επειδή αυτό το δίδυμο Πινέδα Γιούμπισιτς πήγε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι με τον Όφη. Αν θα παραμείνει ως δίδυμο στο ξεκίνημα του παιχνιδιού με τη Λαμία, γιατί δεν είναι και εύκολο παίκτες όπως ο Λαμέλα και ο Περέιρα να έρχονται συνεχώς από τον πάγκο. Είναι εκεί ένα ζήτημα όπως το έχει θέσει ο Αλμέιδα. Δηλαδή μέσα τον συναγωνισμό, ο ένας θα παίζει καλά για να κρατήσει τη θέση και ο άλλος θα πρέπει να τον ξεπεράσει ανεξάρτητα από τα ονόματα. Ναι. Έτσι, ναι, να δούμε. Υπάρχει ενδιαφέρον. Ναι. Πάντως ο Λιούμπισιτς ήταν και στο τελευταίο παιχνίδι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και μαζί με τον Πινέδα ήταν η κινητήρη μοχλή της καλής εμφάνισης που έκανε η ΑΕΚ κατά του Όφη. Οπότε ναι, πάντα υπάρχει ενδιαφέρον να τους ξαναδούμε πάλι μαζί, να δούμε πώς δένει πλέον αυτό το δίδυμο. Η εικόνα του Πίου και η παρουσία του Χατζησαφή λες πως τελικά θα απομακρύνει την ΑΕΚ ενώ το έχει ψάξει όλο το καλοκαίρι από μια μεταγραφή αριστερού μπακ? Πιθανόν, ναι, Γιάννη, γιατί τουλάχιστον η δική μου πληροφόρηση είναι ότι εάν υπάρξει μεταγραφή που θα υπάρξει την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι ενός επιθετικού. Δεν μου λένε ότι θα είναι και για κάποιον αριστερό μπακ. Οπότε πιθανόν οι καλύτερες εμφανίσεις του Πύλου θα τον δει και στον αυριανό αγώνα. Πιθανόν να απομακρύνουν τη μεταγραφή για αριστερό μπακ. Και από τη στιγμή που η ΑΕΚ έχει μόνο τις εγχώριες διοργανώσεις, παίζει ρόλο κάτι τέτοιο? Παίζει ρόλο, παίζει ρόλο, βέβαια παίζει ρόλο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, γιατί πλέον έχει μόνο εγχώριες διοργανώσεις. Έτσι κι αλλιώς, του χρόνου η ΑΕΚ θα αναγκαστεί πάλι να αναζητήσει αριστερό μπακ, γιατί τελειώνει οριστικά και αμετάκλητα το συμβόλαιο του Χατζησαφή. Δεν υπάρχει περίπτωση η ΑΕΚ στα 36 του χρόνια να ανανεώσει το συμβόλαιο του παίκτη. Καλά, μέχρι τότε βλέπουμε, ναι, προφανώς. Ναι, αλλά λέμε. Για φορ τι μαθαίνεις? Πιάνουμε όλες τις παραμέτρους. Ναι. Θα είναι ένας φορ ο οποίος έχει περίπου τα ίδια στοιχεία με τον Γκαρσία, αλλά τίποτα παραπάνω, τίποτα άλλο δεν βγαίνει ως προς πληροφόρηση. Απλά ότι το πιθανότερο είναι ότι, όχι το πιθανότερο, θα υπάρξει σίγουρα μεταγραφή επιθετικού. Και θα είναι, μάλλον θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Και δεν θα είναι ο Μωρόν? Κοίταξε του Μωρόν, επειδή ανέφερε στο όνομα του Μωρόν, είναι ένα παίκτη στον οποίο έχουν γίνει πάρα πολλέ συζητήσει ΑΕΚ και Άρη.
φαίνεται ότι είναι πολλά τα χρήματα που ζητάει ο Άρης για τον Μωρόν, ένα. Και κατά δεύτερον, θέλει και παίκτες. Εντάξει, η ΑΕΚ μπορεί να του δώσει παίκτες. Δεν ξέρω τώρα αυτά τα χρήματα που ζητάει ο Άρης, αν η ΑΕΚ είναι διατεθειμένη να τα δώσει. Εγώ δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι ο Μωρόν, πέρα από την αξία που έχει και την έδειξε παίρνοντας τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, έχει τα χαρακτηριστικά που συζητάμε για τη θέση. Όχι, όπως το θέλει. Είναι τελείως. Έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, είναι αλήθεια. Από αυτά που αναζητάει ο Αλμέιδα. Αλλά δεν ξέρω, όλα γίνονται, Γιάννη. Ναι. Στα μεταγραφικό κομμάτι. Ναι. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε, Θάνο? Όχι, προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι άλλο. Νομίζω πολύ ήρεμα και normal τα πράγματα. Και υπενθυμίζουμε και τη χθεσινή ανακοίνωση της ΑΕΚ, που είναι σημαντικό εμείς να το λέμε κάθε μέρα, την αυξημένη προσοχή που πρέπει να έχει ο κόσμος. Βέβαια, ναι. Είναι μια μακροσχελία η ανακοίνωση και τους ξεκαθαρίζει ότι πλέον είναι τόσο αυστηρές οι ποινές, τόσο από τη ΔΕΑΒ όσο και από την ΕΠΟ, που το παραμικρό να πέσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα επιφέρει τιμωρία στην ομάδα. Ωραία, Θάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα.